Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε αυτό το νέο μάθημα. Εδώ θα δούμε μια φοβερή παρτίδα πάνω στη Σκανδιναβική, την οποία έπαιξε ο Ανάντ με τα λευκά και ο Λωτιέ με τα μαύρα. Ξεκίνησε ο Ανάντ με την κίνηση ε4 και ο μαύρος απάντησε δ5, η Σκανδιναβική άμυνα. Ο Ανάντ πριν αυτή η παρτίδα παίχθηκε το 1997 και πριν από ένα χρόνο, ένα-δύο χρόνια πριν από εκείνη την παρτίδα, ο Ανάντ είχε παίξει με τον Κασπάροφ και ο Κασπάροφ πραγματικά τον είχε διαλύσει. Οπότε ο Ανάντ έκανε μια καλή προετοιμασία στο σπίτι του και τώρα στην παρτίδα που βλέπουμε έπαιξε πάρα πολύ ωραία. Έφαγε στο Δ5, τρώει Βασίλισσα. Ήπος Γ3, Βασίλισσα Α5, η κύρια γραμμή, Δ4, ήπος Ζ6. Παρεπιπτόντως, έχω κάνει και μια σειρά μαθημάτων για τη Σκανδιναβική άμυνα και μπορείτε να μάθετε τα πάντα εκεί, όλες τις υποβαριάντες πάνω σε αυτό το σύστημα στην κίνηση Βασίλισσα Α5. Αλλά ας επικεντρωθούμε τώρα πάνω σε αυτό το παιχνίδι. Έχουμε την κίνηση ήπος Ζ3, Γ6, αξιωματικός Γ4, αξιωματικός Ζ5, κάνοντας ανάπτυξη των κομματιών, ήπος Ε5, το Ζ7 βλέπετε απειλείται. Και προχωράω λίγο γρήγορα τις πρώτες κινήσεις, γιατί απλά βγάζουν τα κομμάτια τους έξω οι παίκτες και δεν θέλω να σταθούμε τόσο πολύ μόνο στη θεωρία του ανοίγματος, γιατί η παρτίδα είναι πάρα πολύ ωραία από μόνη της. Εδώ παίχτηκε η κίνηση ε6 να προστατεύσει το ζ7 και ήτα4, μια πολύ επιθετική κίνηση εδώ από τον Ανάντ στην βαριάντα Κασπάροφ, έτσι λέγεται αυτή η συνέχεια, όπου ο μαύρος εδώ έχει βγάλει τα κομμάτια του, αλλά ο λευκός παίζει πολύ ενεργητικά για να απειλήσει τον αξιωματικό και τον ύπο. Και βλέπετε η βασίλισσα είναι από την άλλη μεριά της κακέρας, ο λευκός επιτίθεται στην τέργα του βασιλιά, αξιωματικός ήτα6 και θ4. Πολύ επιθετικό, έτσι δεν είναι? Ο Κασπάροφ συνήθιζε να το παίζει αυτό με πολύ μεγάλη επιτυχία και αν ο μαύρος δεν ξέρει ακριβώς τι να κάνει σε αυτή τη συνέχεια, τότε θα βρεθεί προεκπλήξεων και μάλλον θα χάσει την παρτίδα. Τώρα φυσικά δεν απειλείται αμέσως η κίνηση θ5, γιατί ο μαύρος έχει αυτό το όμορφο τετράγωνο στο ε4, το αλογάκι είναι καρφωμένο στο γ3, οπότε ο μαύρος συνέχισε ύπος β δ7, τρώει ο Ανάντ εδώ, τρώει ο ύπος και θ5. Αξιωματικός ε4, πολύ ωραία μανούβρα, αυτή είναι μια χαρακτηριστική μανούβρα. Ο μαύρος θέλει να βάλει τον αξιωματικό στο δ5, το κρίσιμο τετράγωνο, και να αλλάξει μερικά κομμάτια. Τώρα εδώ, αν ο λευκός κάνει απλά το ροκέτου, ο μαύρος θα παίξει αξιωματικός δ5, θα φάει ο ύπος, θα φάει το πιόνι, μάλλον αξιωματικό ε2 και τώρα αξιωματικός δ6. Τα μαύρα εδώ είναι μια χαρά, έτσι δεν είναι? Γιατί ο λευκός φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει μια γρήγορη επίθεση στην τέργα του βασιλιά, αλλά ο μαύρος δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει το μικρό του ροκέ, μπορεί να κάνει το μεγάλο ροκέ αν θέλει. Οπότε η επίθεση του λευκού δεν μπορεί να δείξει κάτι ο λευκός κατευθείαν στην τέργα του βασιλιά. Και ο μαύρος έχει βγάλει καλά τα κομμάτια του. Γυρνώντας πίσω λοιπόν, ο λευκός εδώ, Ανάντ, προετοιμασμένος και από το σπίτι του, ήθελε κάτι περισσότερο. Έτσι λοιπόν παίζει την κίνηση πύργος θ3. Είναι έτοιμος να επιτεθεί ο Ανάντ, σώζει τον πύργο του, μάλλον θα κάνει μεγάλο ροκί αν χρειαστεί. Και εδώ για παράδειγμα έπειτα την κίνηση αξιωματικός δ5, θα έπαιζε, αν απλά φάει, θα φάει το πιόνι και αυτό είπαμε ότι είναι κοντά στην ισοπαλία, δηλαδή ο μαύρος δεν αντιμετωπίζει προβλήματα εδώ, αλλά έπαιξε την κίνηση αξιωματικός, θα έπαιζε την κίνηση αξιωματικός δ3. Και για παράδειγμα στο μεγάλο ροκέ αξιωματικός δ2. Τώρα ξαφνικά αρχίζουμε και βλέπουμε ότι ο πύργος στο θ3 ήταν ένα μέρος επιθετικού σχεδίου, δηλαδή ήθελε να περάσει τον πύργο του στην τέργα της βασίλισσας, γι' αυτό είναι στην τρίτη οριζόντιο. Βλέπετε ότι ξεκάρφωσε τον ύπο, οπότε λοιπόν κάποια στιγμή μπορεί να φάει τον αξιωματικό με τον ύπο ή να κάνει κάποια αποκάλυψη εδώ. Οπότε λοιπόν κάτι σαν βασίλισσα β6, θα φάει και εδώ η θέση είναι ανθύρωπη, μάλλον κάτι σαν γ3 και η θέση είναι ανθύρωπη γιατί θυσιάζει ο λευκός ένα πιόνι για να ανοίξει και άλλες γραμμές. Θα μπορούσε να παιχτεί κάτι τέτοιο με το μεγάλο ροκέ του μαύρου. Ο μαύρος είναι ok, στο αξιωματικό δ6 θα έβαζε ρουάζι τα 1 και εδώ ο λευκός, η θέση είναι ασαφής, αλλά ο λευκός κρατάει κάποιες πρωτοβουλίες, κρατάει λίγο την πρωτοβουλία για να επιτεθεί. Αυτή είναι η ιδέα, ανέβαζε αξιωματικός δ5 κατευθείαν, το οποίο είναι ok. Όμως εδώ ο Λωτιέ ίσως έπαιξε λίγο άπλιστα, πήγε να απειλήσει τον πύργο και έχουμε την κίνηση πύργος ε3. Η κίνηση πύργος ε3 δεν θα είχε μεγάλο νόημα, εντάξει, μπορεί ο αξιωματικός να γυρίσει πάλι πίσω, ίσως θα ήταν κάτι σαν μια πρόταση, τώρα απειλεί το αξιωματικός βέβαια στο γ4, δηλαδή εδώ είναι σαν να κερδίζει ένα τέμπο, αξιωματικός ε2 και μόλις ο πύργος πάει στο ε3, τώρα να βάλει αξιωματικό δ5, γιατί απειλεί τον αξιωματικό στο δ5 να κάνει ανταλλαγές. Αυτή θα ήταν η ιδέα του, δηλαδή ξανακερδίσει ένα τέμπο και ο πύργος δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Ίσως να μην παίζει εύκολα το θ6, αυτή θα ήταν η ιδέα. Anyway, έβαλε εδώ πύργος ε3,
ακολούθησε η κίνηση ύπος Β6, ο αξιωματικός στο Γ4 απειλείται αυτή τη στιγμή από το αλογάκι, οπότε έχουμε αξιωματικός Δ3 και εδώ δεν έβαλε τον αξιωματικό του στο Δ5 λωτιέ, προσπαθεί να παίξει πιο άπλιστα, να κρατήσει τον αξιωματικό του και βάζει τον ύπο στο Δ5, έτσι λοιπόν λέει ότι θα βάλει τον ύπο στο Δ5, απειλεί τον πύργο στο Ε3, είναι καρφωμένος ο ύπος και θέλει με αυτή τη σειρά κινήσεων να αλλάξει κομμάτια, περισσότερα κομμάτια. Και δεν ακριβώς η στιγμή όπου ο Ανάν παίζει κάτι εκπληκτικό και παίζει την κίνηση Ζ3. Αυτή είναι μια θυσία που λογικά την είχε προετοιμάσει ο Ανάν και οι καλοί παίχτες φτάνουν σε πολύ υψηλό επίπεδο, φτάνουν σε μεγάλο βάθος την ανάλυση τους. Και όλη η ιδέα είναι να θυσιάσει τον πύργο, αλλά αυτός ο αξιωματικός βλέπετε στο Ε2 είναι εκτός παιχνιδιού και ξαφνικά ο βασιλιάς θα πάει να φάει τον αξιωματικό έτσι. Οπότε λοιπόν εδώ δεν έχει και πολλά να κάνει ο Λωτιέ. Αν φάει το αλογάκι θα φάει το πιόνι, αυτή είναι μία συνέχεια και στο σαχ μπορεί να βάλει αξιωματικός Δ2. Η βασίλισσα μπορεί να συνεχίσει να τρώει υλικό, αλλά τώρα έπειτα από την κίνηση βασιλιά Ζ2 βλέπετε ότι ο αξιωματικός είναι καταδικασμένος και ο λευκός θα φάει τον αξιωματικό, άρα ο λευκός θα βγει με περισσότερο υλικό. Αυτή είναι μία συνέχεια. Η άλλη συνέχεια είναι να φάει αμέσως τον πύργο, που φαίνεται λογικό, θα φάει ο αξιωματικός. Ο αξιωματικός μπορεί να πάει στο Α3, τι κίνηση και αυτή, αξιωματικός Α3. Η ιδέα είναι ότι ο λευκός εδώ, θα σας δείξω αυτό που δεν πρέπει να κάνει ο λευκός, γιατί αν ο λευκός φάει κατευθείαν, ο μαύρος μπορεί να φάει, μπορεί να φάει στο Ζ3, να απομακρύνει τη βασίλισσα και μόλις η βασίλισσα φύγει, τώρα η βασίλισσα δεν κρατάει τον πύργο στο Α1. Αυτή είναι όλη η ιδέα, θα κάνει σάκ, θα φύγει ο βασιλιάς και τρώει τον πύργο. Οπότε ο μαύρος εδώ κερδίζει τελείως. Βλέπετε η κίνηση αξιωματικός Α3 ήταν μια απίστευτη κίνηση, έτσι δεν είναι. Οπότε η σωστή κίνηση εδώ δεν είναι να φάει τον αξιωματικό φυσικά, είναι να παίξει αξιωματικός Γ1, βασίλισσα Β4, απειλείται το Β2 πιόνι, άρα πύργος Β1 και βασίλισσα κόβει Δ4. Θα φάει τώρα, θα φάει βασίλισσα τον ύπο, είναι σάχ και ο βασιλιάς συνεχίζει, πάει στο Ζ2 και βλέπουμε πάλι το ίδιο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι ο αξιωματικός στο Ε2 θα χαθεί, δεν μπορεί να πάει πουθενά και φυσικά εδώ ο λευκός απειλεί και κάτι σαν αξιωματικό Β2 για να τρώει το πιόνι στο Ε7. Αυτές είναι οι απειλές του. Αυτή είναι δηλαδή μια μεγάλη συνέχεια που θα μπορούσε να παιχτεί. Έτσι λοιπόν έβαλε την κίνηση αξιωματικός Β4 ο μαύρος. Πολύ ωραία κίνηση γιατί κρατάει όλες τις επιλογές ανοιχτές και επίσης πιέζει το αλογάκι στο Γ3. Αυτή ήταν η ιδέα του και ο βασιλιάς ξεφεύγει, πάει στο Ζ2. Οπότε τώρα είναι η στιγμή που ο μαύρος πρέπει να πάρει αποφάσεις, θα φάει τον πύργο ή όχι. Έφαγε πρώτα στο Γ3, τρώει το πιόνι, η βασίλισσα τρώει στο Γ3. Απειλεί το πύργος εδώ στο Α1 και έπαιξε την κίνηση πύργος Β1. Αν προσπαθούσε να τα σώσει όλα, κάτι σαν αξιωματικός Δ2, γιατί φαίνεται ότι σώζει τα πάντα, τώρα ο μαύρος θα βγει καλύτερος γιατί τρώει το Δ4, ο πύργος είναι καρφωμένος, δεν μπορεί να ξεφύγει και στη συνέχεια ο μαύρος θα φάει τον πύργο. Έτσι λοιπόν ο μαύρος τρώει αρκετό υλικό εδώ σε αυτή τη συνέχεια και γι' αυτό λοιπόν έπαιξε πύργος Β1. Ο λευκός δίνει και το πιόνι στο Δ4, δίνει και τη διαφορά του ώστε να κάνει μια γρήγορη αντεπίθεση πάνω στο Β7. Και εδώ έχουμε την κίνηση βασίλισσα κόβει Δ4, τρώει ο πύργος στο Β7. Και εδώ ίσως θα έπρεπε να παίξει αξιωματικός Θ3. Αυτή θα ήταν η καλύτερη κίνηση. Και τώρα ο λευκός πρέπει να προσέξει εδώ τι θα κάνει, γιατί φαίνεται ότι προσπαθεί να ξεφύγει ο μαύρος. Για παράδειγμα, αν παίξει το βασιλιά του εδώ, ο πύργος πέφτει. Βλέπετε, δεν μπορεί να κυνηγήσει και τον αξιωματικό και τον πύργο. Ο βασιλιάς είναι υποχρεωμένος να προστατεύει τον πύργο. Αυτή είναι η ιδέα. Όμως εδώ ο λευκός έχει μια απίστευτη κίνηση. Μπορείτε να πατήσετε παύση να το σκεφτείτε αν θέλετε, είναι αρκετά δύσκολο και αυτό που θα παίξει είναι η κίνηση πύργος κόβει Ζ7, μια απίστευτη κίνηση τελείως και η ιδέα είναι ότι αν ο βασιλιάς φάει εδώ το Ε7, τώρα είναι πιο απλό, θα φύγει ο αξιωματικός, θα κάνει σαχ, μπορεί να φάει το πιόνι, αλλά η κύρια ιδέα ήταν να φάμε τη βασίλισσα, οπότε κερδίζει υλικό ο λευκός. Το πύργος Ζ7 είναι η κίνηση, οπότε ο μαύρος θα πρέπει να συνεχίσει μάλλον κάτι σαν Γ5. Και η ιδέα μετά το Γ5 είναι ίσως να βάλει Γ4 να διώξει τον αξιωματικό. Βλέπετε ο αξιωματικός είναι καρφωμένος, η βασίλισσα είναι απροστάτευτη. Οπότε εδώ έχει μια ακόμα κομπιουτερίστικη, απίστευτη κίνηση, πύργος Ζ5. Τι κίνηση και αυτή, γιατί το πιόνι δεν μπορεί να φάει, αυτή είναι η ιδέα. Επίσης υπάρχουν και άλλες καλές κινήσεις, μπορεί να φάει το Ε7 ή να παίξει Γ3 εδώ ο λευκός, Γ3 γιατί απειλείται η βασίλισσα.
Και η Βασίλισσα φυσικά δεν μπορεί να φάει το Γ3, γιατί έχουμε άλλη αποκάλυψη στο Β5 και βλέπετε το πύργος τώρα τελικά αυτός. Ο πύργος που ήταν εκεί και τρώγονταν τόση ώρα μπορεί τελικά να φάει τη Βασίλισσα. Άρα λοιπόν αυτή είναι η ιδέα, ή μπορεί απλά να φάει το Ι7, γιατί όταν θα φάει η Βασίλισσα στο Ι7 έχουμε πύργο Ε6, θα πρέπει ο βασιλιάς να φύγει και αξιωματικός Γ4 απειλεί το πύργος, απειλεί το ύπος. Όταν θα φύγει ο ύπος μπορεί να κάνουμε κάποια αποκάλυψη, ο αξιωματικός εδώ είναι παγιδευμένος και ο λευκός εδώ έχει φοβερή θέση. Ο βασιλιάς δεν μπορεί φυσικά να φάει τον εδώ, γιατί θα κάνουμε σαχ, τώρα ακολουθεί μάτς 6 κινήσεις που λέει και ο υπολογιστής, okay. Αλλά όλα αυτά είναι δύσκολα. Εδώ έχουμε ένα σούβλισμα, για να φάμε τη βασίλισσα θα πρέπει ο βασιλιάς να πάει, πού να πάει ο καημένος, όταν θα πάει εδώ τρώγεται ο πύργος στο α8, ή έχουμε και ακόμα καλύτερη κίνηση αυτό, γιατί κοιτάξτε τι γίνεται όταν η βασίλισσα φάει, τώρα θα κάνουμε μάτς στο Ζ7, αυτή είναι μια ιδέα, και αν ο βασιλιάς πάει στο Ζ6, τώρα έχουμε ένα άλλο σούβλισμα, αυτό σίγουρα μπορείτε να το δείτε, και το σούβλισμα είναι αξιωματικός Β2, ο Ανάντ θα μπορούσε να παίξει τέλεια με τους αξιωματικούς του. Αυτή είναι μια μεγάλη συνέχεια, έτσι λοιπόν η κίνηση όμως που πρέπει να δούμε εδώ είναι μετά το βασίλισσα κόβει Δ4, πύργος κόβει Β7, αν έπαιζε αξιωματικό θ3 που έχει ενδιαφέρον, η φοβερή κίνηση εδώ για τον λευκό, φαντάζομαι, δεν ξέρω αν το έχει προετοιμάσει ο Ανάντ αυτό ή όχι, αλλά θα μπορούσε να το βρει στην παρτίδα γιατί είναι φοβερός παίκτης. Αξιωματικός κόβει Ζ7 και τώρα Γ5 είπαμε, και η επόμενη κίνηση είναι εκτός από τις δύο που είδαμε, πύργος κόβει Ι7 και το Γ3, έχει και την κίνηση πύργος Ζ5. Wow. Φανταστική κίνηση, okay. Η ιδέα είναι να φάει στο Δ5, γιατί αν φάει ο ύπος εδώ το αξιωματικός και όταν φύγει ντάμα τρώμε και το Γ5, ok, τώρα ρουάει τα 3, θα φάμε και τον αξιωματικό, ο λευκός εδώ έχει πολύ πλεονέκτημα γιατί έχει πολύ μεγάλο υλικό βασικά, οπότε θα κερδίσει την παρτίδα, και η άλλη συνέχεια είναι αν ο βασιλιάς απλά φύγει, γιατί ο πύργος στο Ζ5 τώρα απειλείται, μπορούμε να κάνουμε αυτό το σαχ, ρουά, Γ5, το Γ5 πιόνι προστάτευε και τη βασίλισσα, να φάμε, να φάει και άλλο σαχ με τον αξιωματικό, και η αξιωματική του λευκού είναι απίστευτη, είναι φοβερή, θα πέσει το πιόνι, ο ύπος απειλείται και ο λευκός κερδίζει. Όχι μόνο ο ύπος, αλλά και ο αξιωματικός εδώ είναι σχεδόν είναι παγιδευμένος. Το Ζ1 δεν πάει, είναι ο αξιωματικός από το Β5. Γυρνώντας πίσω όλη αυτή τη συνέχεια, και εντάξει, οι καλές παρτίδες έχουν και πολλή ανάλυση, δηλαδή είναι ωραίο να βλέπουμε παρτίδες του Μόρφη, που ο Μόρφη έπαιξε μια επιθετική κίνηση, πήγε, τελείωσε τον αντίπαλο με ένα όμορφο ρουά μάτ. Αλλά αν θέλετε πραγματικά να μάθετε σκάκι, πρέπει να βλέπετε παρτίδες που έχουν περισσότερο ψωμί, περισσότερη ανάλυση, περισσότερα πράγματα να δούμε. Και εδώ μετά από την κίνηση πύργος Δ8, δεν έβαλε αξιωματικός θ3 που θα ήταν το καλύτερο για να αντισταθεί περισσότερο, έβαλε πύργο Δ8 και τώρα ακολούθησε κίνηση θ6. Αν φάει κατευθείαν στο Ι3 τρώει ο αξιωματικός, η βασίλισσα πρέπει να φύγει, θα φάει στο Ι7, τρώει η βασίλισσα και ο βασιλιάς τρώει τον αξιωματικό. Ο λευκός εδώ κερδίζει γιατί έχει δύο αξιωματικούς για τον πύργο, θ5 μάλλον και Ι5 να κλείσει τις γραμμές, και ο μαύρος δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Βλέπετε, προστατεύονται όλα από τη μεριά του λευκού, δηλαδή θα φάει κι άλλο ένα πιόνι, και η βασίλισσα εδώ και προστατεύει τον αξιωματικό και το Ι3 κουτάκι. Στο σάχο ο βασιλιάς θα πάει στο θ1, είναι απόλυτα ασφαλής. Και τώρα σιγά σιγά ο λευκός μπορεί να αρχίσει να ενεργοποιεί τα κομμάτια του, κάπως έτσι μάλλον. Η θέση θα κερδίσει εδώ ο λευκός γιατί έχει πολύ περισσότερα κομμάτια και πιόνια. Η αξιωματική είναι καλύτερη από τον πύργο. Εδώ όμως έφαγε με το Ι6 και τώρα είναι η στιγμή που ο Ανάντ έπαιξε άλλη μια εκπληκτική κίνηση. Εκπληκτική κίνηση πραγματικά. Μπορείτε να πατήσετε παύση και να βρείτε την ιδέα. Η ιδέα είναι δύσκολη. Βλέπετε ότι πολλά κομμάτια κρέμονται, παίζει ο λευκός, ο αξιωματικός δεν μπορεί να φαγωθεί αμέσως γιατί πέφτει ο πύργος, okay. Αυτό είναι ένα τακτικό. Η βασίλισσα του μαύρου είναι απροστάτευτη, βοηθάω λίγο. Οπότε ο λευκός έχει και ένα σούβλισμα, βασικά δεν μπορεί να το κάνει το σούβλισμα γιατί πέφτει ο πύργος. Δεν μπορεί να παίξει αξιωματικό Β2 να απειλεί τον πύργο και τη βασίλισσα γιατί πέφτει το Ι3. Παίζει ο λευκός, μπορείτε να πατήσετε παύση και να σκεφτείτε. Και ο λευκός έπαιξε το απίστευτο αξιωματικό Ι6, και η ιδέα είναι ότι αν απλά το πιόνι φάει στο Ι6, okay, να δούμε τα απλά πρώτα, η βασίλισσα πέφτει, οπότε ο λευκός εδώ κερδίζει ξεκάθαρα. Αν τώρα παίξει βασίλισσα κόβει Δ1, να φάει τη βασίλισσά μας, θα ακολουθήσει κίνηση, η φοβερή κίνηση, πύργος κόβει Ε6 σαχ, ο ύπος πρέπει να μπει μπροστά,
Τώρα θα φάει εδώ με σάχο, βασιλιάς εκεί και σάχ με τον αξιωματικό και το τελικό μάτι γίνεται με τους απίστευτους αξιωματικούς. Ο βασιλιάς δεν πάει πουθενά. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να φάει τη βασίλισσα και πάνω στην παρτίδα έπειτα από αυτή την σοκαριστική κίνηση αξιωματικός ήττα 6 έβαλε τον ύπο στο ε7 προσπαθώντας να κλείσει μερικές γραμμές ολοτιέ, φοβερός παίκτης και συνεχίζει να απειλεί τη βασίλισσα και προσφέρει κάποιες ανταλλαγές, δηλαδή λέει κάνε μερικές ανταλλαγές για να μπορέσει να κρατήσει άμυνα και εδώ Ανάντα έφαγε, ολοτιέ συνέχισε πύργος κόβει Δ4, πύργος Δ3, πύργος Δ8, γίνονται και άλλες ανταλλαγές και εδώ θα μπορούσα απλά να... έπρεπε να σας ρωτήσω, αλλά δεν πειράζει. Το θέμα είναι ότι αν φάει το πιόνι κατευθείαν, αυτό είναι λάθος. Γιατί ακολουθεί η κίνηση πύργος Ζ8 και τώρα αν παιχτεί αξιωματικός Θ5, ο αξιωματικός τρώει στο Ζ3 και ξαφνικά ο μαύρος ελευθερώθηκε. Ο λευκός κερδίζει, σίγουρα κερδίζει εδώ, ο μαύρος έχει όμως δύο πιόνια παραπάνω και μπορεί ίσως να βάλει μια μικρή αντίσταση. Μάλλον μπορεί ή θα κάνει κατευθείαν σάκ στο Β8 και πρέπει να έρθει ο ύπος πίσω. Okay, ο αξιωματικός τρώει το Θ6. Η θέση συνεχίζει να είναι περίπλοκη. Ο λευκός κερδίζει εδώ, όμως δίνει μερικές δυνατότητες. Όμως ο Ανάντα εδώ φυσικά δεν έφαγε το πιόνι. Έπαιξε αξιωματικός Δ3 κρατώντας σταθερά τα πάντα. Βλέπετε, ο πύργος εδώ είναι απροστάτευτος. Ο λευκός απειλεί κάτι σαν πύργος Β8 και αξιωματικός Α6 να καρφώσει το άλογο. Απειλεί και τον αξιωματικό, δηλαδή στο αξιωματικό θ3 για παράδειγμα, μπορεί να φάει τον αξιωματικό κατευθείαν ή να κάνει σάχ. Μπορεί να κάνει σάχ. Ύπος γ8, να έρθει εδώ ο αξιωματικός και ο βασιλιάς θα πάει στο Δ7 και μάλλον αρχίζει και παίζει κοτσάνες. Έχει και αυτό το σάχ, εντάξει. Ο αξιωματικός είναι παγιδευμένος και για να μην μπει σε όλο αυτό το περίεργο... την περίεργη βαριέντα μπορεί να φάει απλά τον αξιωματικό κατευθείαν. Θα έχει ένα κομμάτι παραπάνω λευκός και θα κερδίσει την παρτίδα στη συνέχεια. Ελπίζω να σας άρεσε αυτή η μεγάλη παρτίδα, η δύσκολη παρτίδα με πολλές ανατροπές και έπαιξε αρκετές ωραίες ιδέες εδώ και ο Ανάντ και ο Λοτιέ. Ευχαριστώ πολύ και τα λέμε ξανά.